Λοιπόν! Ναι, μπαίνω στο κλίμα το εορταστικό. Σιγά-σιγά, έτσι πρέπει. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Μια χαρούλα. Εσείς πώς είστε, παιδιά? Πώς περάσατε από το Κυριακό, αυτό το παγωμένο από το Κυριακό? Τέλεια. Καταπληκτικά. Ειρωνικά το λέμε όλοι, νομίζω. Κάνετε λάθος. Ελένη, ήταν μια Κυριακή που γέμισε ο κόσμος χαμόγελα. Βγήκαν έξω τα μαγαζιά ανοιχτά η τελευταία Κυριακή. Εσύ όμως πώς πέρασες? Η τελευταία Κυριακή. Καθαρά πέρασα. Πήγα στα πάρτι μου, τα παιδικά ήμουν κομπλέ. Εγώ είχα το παιδάκι μου. Όλος αυτός ο κόσμος ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, αυτό που βλέπεις στην Ιερουσαλήμ. Με αυτόν το παγωμένο αέρα που είχε το Σαββατοκύριακο. Και όμως, Ελένη, λαοθάλασσα κατέβηκε να προλάβει τα μαγαζιά. Όσοι είχαν χρήματα μπήκαν, ψώνισαν. Τουλάχιστον πήραν μια γεύση από γιορτές. Ευχαριστήθηκαν τον περίπατο, γιατί μπορεί να είχε κρύο, αλλά είχε ήλιο. Ήταν οι τιμές. Κάνουν πολύ καλές προσφορές. Δηλαδή, προσφορές παντού. Και στην Γλυφάδα. Μπράβο. Αν έχεις χρόνο να καθίσεις να το ψάξεις, θα πάρεις και πράγματα που τα ήθελες σε πολύ καλύτερες τιμές. Πάντως, νομίζω ότι οι καταστηματάρχες φοβούνται πλέον τόσο πολύ για το αν θα έχουν χρήματα, θα τους τα πάρουν τα χρήματα, θα πληρώσουν, δεν ξέρω, έκτακτα οτιδήποτε. Που είδα ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση και ρωτάει ο δημοσιογράφος, αφού έχει πει πρώτα ο καταστηματάρχης, ναι, ότι μου πάει καλά, δόξα τω Θεώ, έχει πάρα πολύ κίνηση κλπ. Και λέει, δηλαδή, τι εισπράξεις κάνατε σήμερα? Καλά, λέει, τα συνηθισμένα, εντάξει. Δηλαδή δεν είπε ότι και πήγαμε και σκίσαμε, τα συνηθισμένα, εντάξει, ελπίζω να πάμε καλύτερα αργότερα. Ναι, γιατί πολλοί λένε. Τι ο άνθρωπος, ότι έχω βγάλει τόσα λεφτά, τελείωσε, του είχε έρθει κάποιος από τη γωνία. Ναι, και δεν πήγε και το δώρο ακόμα, δηλαδή αυτό λένε οι καταστηματάρχες. Ήταν μια καλή ημέρα, παρόλο που δεν έχει πει το δώρο στον κόσμο, από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα. Στην Γλυφάδα πάντως την ονομάσανε Κόκκινη Κυριακή, είχαν βγάλει μπάντες στο Δήμο, είχαν κλείσει όλη την Γλυφάδα περιφραγμένη από όλες, δεν μπορούσες να την πλησιάσεις και περνούσε ο κόσμος καταπληκτικά. Εκτός από εμάς που δεν πήγαμε, γιατί είμαστε με βροχίτιδα. Όχι, εγώ το μωρό. Στην Γλυφάδα πλούσας βρίσκω. Εμείς στη Θήβα βάλαμε παγοδρόμιο στην πλατεία. Αλήθεια. Να τα. Πάω, παιδιά, στην πόλη μου και βλέπω να γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, έχετε δει τα πιτσιρίκια που κάνουν πατινάζ, λένε. Τι δυνατότητα έχουν. Έλουρι. Κάποια στιγμή μου λέει, θέλετε να πείτε και εσείς, λέω, δεν κολλάει το ισχύο αυτή την εποχή. Δεν πιάζει. Μη σοριαστώ, Ιγρία. Ναι, παντού και στο Γέρακα είχε κάνει μια τρομερή εκδήλωση Παρασκευή βράδυ, Μαλίτς Γριάς, Λουκάνικα. Μη και δεν πει ο Γέρακας φίνα στο παγωδρόμιο. Τίποτα, δεν γίνεται. Μαλίτς Γριάς. Ο Γέρακλας. Μη και δεν κοφείς. Εντάξει, να γελάσει λίγο ο κόσμος, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα.